Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, σε όλη την Ελλάδα, για πρώτη φορά το Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι προσλήψεις είναι περισσότερες από τις απολύσεις. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Το τονίζω ότι είναι μόνο ένδειξη. Αλλά είναι μια ένδειξη ισχυρή που μένει να επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες ότι πρόκειται για μια τάση. Ότι η αύξηση της ανεργίας ουσιαστικά έχει φρενάρει και ότι αντιστρέφεται σε σταδιακή μείωση της ανεργίας. 864, δηλαδή συν αύξηση δηλαδή 1,74%. Και για να το εμπεδώσουμε λίγο καλύτερα, ο Μάρτιος, η σύγκριση μεταξύ του Μαρτίου του 2012 με το Μάρτιο του 2013, του προηγούμενου μήνα δηλαδή, 785.203 το Μάρτιο, 870.150 άνεργοι το Μάρτιο τον φετινό, το 2013, απόλυτη μεταβολή συν 84.947 άνεργοι, ποσοστιαία μεταβολή 10,82%. Και για να το εμπεδώσουμε ακόμη καλύτερα, τρίτη φορά, δείτε λοιπόν τι αναφέρει επιλέξει στην έκθεσή του ο ΑΕΔ για το Μάρτιο. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3, καθώς και από το διάγραμμα 2, είναι αυτά που είδαμε πριν, στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση των ανέργων αναζητούντων εργασία από τον προηγούμενο μήνα σε 14.864 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή 1,74%.